Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την καταπληκτική παγίδα στην οποία ο παγκόσμιος πρωταθλητής Bobby Fischer κέρδισε έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, Samuel Reshevsky, με αυτή την καταπληκτική παγίδα. Στρατιώτης στο ε4 παίζει ο Λευκός, πάντα η πιο δημοφιλής κίνηση, και ο μαύρος αβαντάζει με στρατιώτη στο γάμα 5 ή στο ζητο 3, και ο Σάμουελ Ρεσεύσκι απαντάει με στρατιώτη στο ήττα 6 και παίζει άμυνα επιταχυνόμενο δράκου, η λεγόμενη. Στρατιώτη στο δέλτα 4, γάμα τρώει δέλτα ή πως τρώει δέλτα, αξιωματικός στο ήττα 7 ή πως στο γάμα 3 ή πως στο γάμα 6, αξιωματικός στο ε3 ή πως στο ζήτητα 6, αξιωματικός στο γάμα 4. Αυτές οι κινήσεις είναι αρκετά φυσιολογικές. Ροκέ παίζει ο μαύρος ή πως στο β3 παίζει ο λευκός. Και τώρα ο μαύρος παίζει μια κίνηση ύπος στο α5, η οποία θα ήταν αρκετά φυσιολογική αν δεν υπήρχε αυτή η παγίδα που θα δούμε τώρα. Στρατιώτης στο ε5 παίζει ο λευκός, ύπος στο ε8, και τώρα θαυμαστικό, ο λευκός παίζει αξιωματικός, τρώει στο ζ7. Εάν πύργος τρώει τον αξιωματικό, τότε πύργος τρώει ε6 και χάνει τη βασίλισσα του μαύρου. Εάν ο μαύρος όμως φάει με το βασιλιά, τότε ο λευκός παίζει, έτσι παίζει πάλι ύπος στο ε6. Εδώ ο Ρεσεύσκι έφαγε με το χιόνι, οπότε ο λευκός έφαγε τη βασίλισσα του μαύρου και η νίκη ήταν πολύ εύκολη για το λευκό. Εάν όμως ο μαύρος φάει με το βασιλιά, τότε ο λευκός παίζει βασίλισσα στο δ5, βασιλιάς στο ζ5, στρατιώτης στο ήττα 4, βασιλιάς τρώει στο ήττα 4, πύργος στο ήττα 1, βασιλιάς στο θ5, και μετά από βασίλισσα στο ήττα 2, το μάτι είναι αναπόφευκτο και ο μαύρος είναι προς εγκατάλειψη.